Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας. Μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Απόψε έχουμε να συζητήσουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο μας ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο νομίζω μας απασχολεί και σίγουρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι και πολύ επικίνδυνο. Θα μιλήσουμε για τη μαγεία. Και βεβαίως από τα παιδικά μας χρόνια όλοι θα έχουμε διαβάσει τα παραμύθια με τις μάγισσες, τις καλές και τις κακές, με τις νεράιδες. Στη σημερινή σύγχρονη εποχή οι νέοι έχουν περισσότερες δυνατότητες με τα μέσα που υπάρχουν. Έχουμε τους καλούς και τους κακούς μάγους με το Harry Potter, πάρα πολύ διαφημισμένο. Και σίγουρα δεν σταματάει στο επίπεδο αυτό του θεάματος και του παραμυθιού. Η μαγεία έρχεται από την αρχαία εποχή, είναι μια επιστήμη, μια σκοτεινή τέχνη, που δυστυχώς υφίσταται και στις μέρες μας και θα θέλαμε, και αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, να συζητήσουμε για τους κινδύνους που κρύβει σήμερα στην εποχή μας. Κοντά μας έχουμε τον πατέρα Γεώργιο Ευθυμίου, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θεολογική Σχολή και συνάμα είναι εφημέριος του Ιερού Πανεπιστημιακού Ναού της Καπνικαρέας. Πατέρα Γεώργιε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Είναι χαρά μας που σας έχουμε και πάλι κοντά στο στούντιο. Έχετε μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, βαρύτητα στο ρόλο σας, διότι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, έχετε άμεση επαφή με τους νέους και στο πανεπιστημιακό χώρο, αλλά και στον περίφημο Ιερό Ναό της Καπνικαρέας, πανεπιστημιακό ναό, όπως είπαμε. Βλέπετε πολύ κόσμο, βλέπετε νέους. Οι νέοι είναι περισσότερο ευάλωτοι και επικίνδυνοι στις κακοδοξίες της εποχής μας και μάλιστα σε εποχές που είναι κρίσιμες, είτε με οικονομικούς όρους, είτε με πνευματικούς όρους, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το λόγο σας εδώ στη σημερινή μας εκπομπή. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα και εσάς και τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και με χαρά την αποδέχθηκα για να μιλήσουμε για αυτό το κρίσιμο θέμα, το τόσο επικίνδυνο και το τόσο διαδεδομένο και μπορώ να πω ότι το ψηλαφώ συνεχώς στη σχέση με τους ανθρώπους και καταξοχήν, όπως είπατε, με τους νέους ανθρώπους και έτσι το αισθάνομαι αυτό που κάνω, το να προσφέρουμε την αλήθεια της Εκκλησίας στους ανθρώπους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να χτυπήσουμε και να περιστήλουμε αυτό το κακό όσο είναι δυνατόν με τη βοήθεια της. Έτσι ακριβώς και πραγματικά και εμένα με συγκίνησε η πρωτοβουλία που έχετε πάρει με ένα σχετικό φυλάδιο το οποίο το διανέμετε και δωρεάν, όπου μέσα βγάζετε και την αγωνία κυρίως για τον σημερινό άνθρωπο, κυρίως για τους νέους, για το πόσο επικίνδυνο είναι το φαινόμενο αυτό της μαγείας που και σήμερα, ειδικά στις μέρες αυτές, δυστυχώς ανθεί. Μάλιστα είχα διαβάσει και κάποια στατιστικά ότι στην Αμερική υπάρχουν πάνω από 5 εκατομμύρια πνευματιστές που ασχολούνται με τον πνευματισμό. Θα μας τα πείτε αυτά. Θα σας ξεκινήσουμε, Πάτερ Γεωργέ, με το τι είναι ακριβώς η μαγεία. Να το δούμε και από το θεολογικό του βάθος, αλλά να το δούμε και τις μορφές που έχει. Μας ενδιαφέρει να ενημερωθεί ο κόσμος. Ακριβώς. Όταν λέμε μαγεία, εννοούμε μία δαιμονική ενέργεια, να το πούμε από την αρχή για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Όπου δεν έχει να κάνει, σας διακόπτω, με τους αγύρτες, γιατί κάποιοι προσποιούνται ότι μπορούν να σου λένε διάφορα, να κάνουν διάφορα, αλλά στην ουσία είναι απατεώνες, να το πούμε έτσι. Ναι. Έχει μεγαλύτερο βάθος. Έχει μεγαλύτερο βάθος ακριβώς. Βεβαίως και οι απατεώνες όπου υπάρχουν και όπου ενεργούν εν το όνομα των δαιμονίων επιχειρούν ό,τι επιχειρούν φυσικά, αλλά καθεαυτή η μαγεία είναι μια δαιμονική ενέργεια όπου ο διάβολος είναι ο πάτρον της μαγείας, είναι ο δράστης και είναι και ο υποβολεύς της μαγείας προς τους μάγους, οι οποίοι είναι, τους οποίους χαρακτηρίζει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τέκνα του διαβόλου.
Εξού πάτερ και ο όρος medium που έχει επικρατήσει, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που είναι όργανο του διαβόλου είναι ο ενδιάμεσος. Ενδιάμεσος, ακριβώς. Θα μιλήσουμε για τα medium παρακάτω. Επομένως, αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κάθε ένας, διότι πολλές φορές μέσα στην απελπισία τους ή με την άγνοιά τους ή την αφέλειά τους οι άνθρωποι παίζουν ενού παικτής. Και ο διάβολος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο Ευαγγέλιο, ότι είναι ανθρωποκτόνος και ποτέ δεν πιάνεται φίλος. Επομένως, όποιος πάει να επικαλεστεί τα δαιμόνια για να βοηθήσει τον εαυτό του ή να βλάψει κάποιον άλλον, πραγματικά τρώει το κεφάλι του. Είναι πολύ σημαντικό, όπως το θέσατε και από την αρχή, γιατί θα έλεγε κανείς, θέλει να μπλέξει με το διάβολο, δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι ότι μόνο σε κακό θα τους βγει. Αλλά όπως είπατε, υπάρχει η αφέλεια, η άγνοια, πολλές φορές η ανάγκη που κάποιος πνίγεται μέσα από τις προσωπικές δυσκολίες κλπ. Θα μας τα πείτε αυτά. Και φαντάζομαι ότι μέσα από εκεί σιγά σιγά, όπως το καταλάβει, διεισδύει μέσα στο σκοτεινό αυτό χώρο της μαγείας. Και για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, πρέπει να αναφερθούμε στις ρίζες της μαγείας, η οποία είναι η άλλη όψη της ειδωλολατρίας. Μάλιστα. Άρα συνδέεται άμεσα. Απολύτως. Η ειδωλολατρία με τη μαγεία. Απολύτως. Διότι αυτή έχει τις ρίζες στην μετά την πτώση των πρωτοπλάστων εποχή, όπου ο άνθρωπος επανεστάτησε εναντίον του Θεού, τη διαβολή του αιωσφόρου και πίστευσε ότι μπορεί μόνος του δια των ιδίων δυνάμεων να θεωθεί. Δηλαδή επανέλαβε τη δαιμονική αυτή αυτονομία του διαβόλου, ο οποίος και αυτός πίστευσε ότι μπορεί μόνος του να θεωθεί και εξέπεσε. Λοιπόν, έκτοτε όταν έπεσε στην προπατορική αμαρτία, αποκόπηκε από την κοινωνία με το Θεό, γέμισε από φόβο, τρόμο και ανασφάλεια και προσεπάθησε να βρει υποκατάστατα της προηγουμένης κατάστασης, της κοινωνίας αυτής αγάπης που είχε με τον Θεό, και γι' αυτό δημιούργησε αυτά τα υποκατάστατα της ειδωλολατρίας και της μαγείας, με τα οποία προσπαθούσε να εξευμενήσει αυτούς οι οποίοι του προκαλούσαν φόβο, τρόμο και ανασφάλεια. Γι' αυτό βλέπετε ότι θεοποίησε την αστραπή, θεοποίησε τη βροντί, θεοποίησε τους ποταμούς, θεοποίησε τα φυτά, τα ζώα και ούτω καθεξής, ακριβώς στην προσπάθειά του να τα εξευμενήσει για να κατασυγάσει το φόβο του. Αλλά Πάτερ Γιώργιε, δυστυχώς και σήμερα, με όλα αυτά που λέτε, για να υπάρχει μαγεία σημαίνει ότι υπάρχει και νέο ειδωλολατρία. Ασφαλώς. Δηλαδή συνεχίζει ο άνθρωπος. Ασφαλώς. Ουσιαστικά να είναι ειδωλολάτρης. Βεβαίως, και κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας, την ομόφωνο διδασκαλία της Εκκλησίας, η μαγεία και η ειδωλολατρία είναι δύο όψεις του αυτού νομίσματος και με ένα όρο θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε και τις δύο, δαιμονολατρία. Να ξεκαθαρίσουμε χωρίς περιστροφές τα πράγματα όπως έχουν. Επομένως, και οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα ζουν στην πεπτοκία αυτή κατάσταση και απομακρύνονται τον Χριστό και αυτονομούνται, επαναλαμβάνουν την προβοτορική αυτή αμαρτία με όλες τις συνέπειες αυτές. Μάλιστα. Γι' αυτό και βλέπουμε το φαινόμενο να επαναλαμβάνεται και σήμερα, όπως και στις προγενέστερες εποχές. Πάτερ μου, πού και πότε παρουσιάζει έξαρση η μαγεία? Ναι, η μαγεία παρουσιάζει έξαρση όπου ο άνθρωπος αποστασιοποιείται από το Θεό, που έχουμε την αποστασία του ανθρώπου, τότε χάνει αυτή την ανάπαυση, την οποία του δίνει, τη χαρά, την ασφάλεια που του δίνει η κοινωνία με το Θεό, που είναι η φυσιολογική κατάσταση. Δηλαδή, ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού με προορισμό το καθομοίωση για να ζούμε ευτυχισμένοι μέσα στην αγκαλιά του Θεού, να απολαμβάνουμε, όπως λέμε στη θεολογική γλώσσα, τη Θεία Μακαριότητα. Όταν λοιπόν βγεις από αυτή τη θεϊκή αγκαλιά, γεμίζεις φόβο, τρόμο και ανασφάλεια και προσπαθείς από κάπου να γατζωθείς, να κρατηθείς από κάποια υποκατάσταση. Είναι πολύ κομβικό αυτό που λέτε. Βεβαίως. Γιατί νομίζω είναι και ακριβώς ο πυρήνας
του όλου θέματος. Ακριβώς. Όταν αποκοπεί λοιπόν η επαφή, η κοινωνία με τον Θεό, οτιδήποτε άλλο μετά είναι το παραφύσι. Και θα σας πω κάτι το οποίο, γιατί όλα αυτά που σας λέω είναι βεβαιωμένα από την ποιμαντική μου διακονία και πέραν από τις μελέτες τις ειδικές, είναι και η ποιμαντική πράξη. Γιατί με αξίωσε ο Θεός εδώ και πολλά χρόνια να είμαι και πνευματικός πατήρ και δέχομαι στην εξομολόγηση πλήθη ανθρώπων, κυρίως νέων ανθρώπων. Θα θέλαμε και στην πορεία της συζήτησης, της κουβέντας αυτής, πολύ ενδιαφέρουσας, να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα. Ναι. Στην πορεία, φαντάζομαι για να είναι και περισσότερο χτυπητά και κατανοητά. Ακριβώς. Την αντίληψη του κόσμου για τον κίνδυνο που υπάρχει. Ένα πρώτο το οποίο θα ήθελα να πω είναι το εξής. Εκεί στην Καπνικαρέα, όπου λειτουργώ τις Κυριακές, περνάνε πολλοί άνθρωποι και έρχονται και μου λένε: «Πάτερ μου, θα ήθελα να μου διαβάσετε μία ευχή». Τους λέω: «Τι ευχή να σας διαβάσω?» Να, μου λέει, τίποτα δεν πηγαίνει καλά στη ζωή μου. Στα προσωπικά μου, στα οικογενειακά μου, στα οικονομικά μου, στα επαγγελματικά μου και ούτω καθεξής. Λέω, να διαβάσουμε μια ευχούλα για όλα αυτά, αλλά πρώτα να σας ρωτήσω, να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις. Με 2-3 ερωτήσεις λοιπόν βλέπω ότι οι άνθρωποι είναι βουτυγμένοι μέσα στη μαγεία. Δηλαδή πάνε γυρεύοντας και ζητούν τη συνδρομή του διαβόλου, πιστεύοντας ότι έτσι θα βγουν από τα διέξοδα. Τους απαντώ λοιπόν, λίγα πάθατε. Ο Θεός σας φύλαξε, διότι δεν επιτρέπει στο διάβολο να καταστρέψει το υπεροχότερο πλάσμα του τον άνθρωπο και γι' αυτό τη γλιτώσατε. Αλλά λίγα έχετε πάθει, διότι πήγατε γυρεύοντας. Δηλαδή είναι σαν να... Με ποιο τρόπο, πατέρ μου, δίνει, θα λέγαμε, δικαιώματα ο άνθρωπος? Δίνει δικαιώματα. Να σας πω. Γιατί έχετε την εμπειρία, ναι, και μέσα από αυτά που έχει δει... λοιπόν την ανασφάλεια. Έχει το άγνωστο για το μέλλον. Έχει το ότι δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Έχει τα πάθη τα οποία αισθάνεται ένα άλλον ανθρώπων και θέλει να τους κάνει κακό και ούτω καθεξής. Και προστρέχει στα τέκνα του διαβόλου, τους μάγους του διαβόλου. Θα μιλήσουμε για αυτούς παρακάτω. Φαίνεται λοιπόν από ένα πνευματικό, είναι διακριτό το ότι κάποιος που έχει ανασφάλειες, που βεβαίως όλοι έχουν ανασφάλειες, λίγο πολύ οι άνθρωποι σήμερα, αλλά το ότι έχει προσφύγει σε τέτοιους σκοτεινούς δρόμους, αυτό είναι το κρίσιμο και το σημαντικό. Ακριβώς. Έτσι. Και αυτό θα το δούμε αργότερα που θα μιλήσουμε ειδικότερα για τις διάφορες μορφές μαγείας. Μάλιστα. Και έχω επιλέξει τις πιο γνωστές και διαδεδομένες σήμερα. Βεβαίως, γιατί είναι πολυπίκελη η δράση της μαγείας. Βέβαια, για να ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και να μην πιάνε τα χήμα. Πιο αθώα από ό,τι μπορώ να φανταστώ, μέχρι και τα πιο ακριβώς σοβαρά. Και γι' αυτό το αισθάνομαι ως αποστολή, επειδή αγαπώ τους ανθρώπους, τα παιδιά του Θεού, να τους ενημερώνω με κάθε τρόπο. Γι' αυτό κυκλοφόρησε και αυτό το βιβλιαράκι. Εντάλματα ανθρώπων, όποιος το βρει, διανέμεται δωρεάν, εντάλματα, ναι, ανθρώπων, για να μπορεί... απλό και καθοριστικό όμως και σημαντικό για την ενημέρωση, ναι, για τους κινδύνους που κρύβουν οι διάφορες μορφές της μαγείας. Μπορείτε και στην Ενωμένη Ρωμιοσύνη να το ανατυπώσετε με τα στοιχεία, βεβαίως, που υπάρχουν και όποιος θέλει να το ζητάει που είστε ένας φορέας γνωστός, ας πούμε, στους ανθρώπους. Θέλετε να πείτε κάτι, πατέρ μου? Ήθελα να σας ρωτήσω για την επίσημη στάση της Εκκλησίας, ναι, στο θέμα της μαγείας. Η επίσημη στάση της Εκκλησίας είναι σαφής και κατηγορηματική. Είναι αυτή την οποία σας είπα και εγώ, ότι η μαγεία είναι δαιμονολατρεία. Επομένως, είναι ασυμβίβαστος κανείς να θεωρείται τέκνον της Εκκλησίας και να προστρέχει και στη μαγεία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, στην οποία γινόμεθα μέλη όσοι βαπτιζόμεθα, δια του Αγίου Βαπτίσματος, γινόμεθα μέλη του σώματος, μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, ζούμε κατά το θέλημα του Θεού και αξιούμεθα της σωτηρίας. Λοιπόν, επομένως... Με λίγα λόγια, είναι ασυμβίβαστο να είναι κανείς χριστιανός και να καταφεύγει και να πηγαίνει να ρωτάει για τον καφέ, από απλά πράγματα που θα μας πείτε πιο μετά, μέχρι και το να ασχολείται με την αστρολογία, που είναι και τα πιο αθώα που φαίνονται. Ακριβώς. Είναι ασυμβίβαστα αυτά. Ακριβώς. Τι ακριβώς διδάσκει η Εκκλησία μας, πατέρ, περί μαγείας? Η Εκκλησία διδάσκει λοιπόν ότι είναι ασυμβίβαστα αυτά τα πράγματα και ότι σημείο αναφοράς
για τον άνθρωπο και πηγή σωτηρίας είναι ο Χριστός. Επομένως, εάν κανείς θέλει πραγματικά να σωθεί, εάν θέλει να βιώνει την ασφάλεια, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την τόλμη, την αφοβία δηλαδή, δεν έχει παρά να είναι ένα συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, που σημαίνει να εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, να προσεύχεται, να νηστεύει, να ασκεί, να κάνει... Να ζει πνευματική ζωή. Να ζει πνευματική ζωή ακριβώς, και τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Διότι ουσιαστικά και με τη θέλησή του συνειδητά και ελεύθερα μετέχει στη ζωή του σώματος και σώζεται. Διότι όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το απρόσληπτον είναι και αθεράπευτο. Επομένως, εάν δεν γίνει κανείς συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, δεν μπορεί να θεραπευθεί και δεν μπορεί να σωθεί. Επομένως, δεν έχει να φοβηθεί κανείς τίποτα, γιατί μέσα από αυτά, από τις μαρτυρίες ακριβώς που θα αναφερθούμε και με όσα όλα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, μπορεί κάποιοι να ανησυχήσουν, να φοβηθούν για το πώς μπορούν να προστατευτούν. Δεν έχει λοιπόν κανείς να φοβηθεί τίποτα, εάν ζει μέσα στην Εκκλησία ακριβώς και ζει πνευματική ζωή. Ανασφαλής είναι κανείς όταν βρίσκεται εκτός της Εκκλησίας, είτε διότι δεν έχει πιστέψει και δεν έχει γίνει μέλος, είτε εάν έχει μεν βαπτιστεί, αλλά με δική του ευθύνη έχει νεκρωθεί και δεν μετέχει στη ζωή του σώματος. Δεν είναι ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Για να μην φτάσουμε όπως... πάντα στο σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω, που κάποιοι βιώνουν τη μαυρίλα, δυστυχούν, δοκιμάζονται πολύ άσχημα και μετά προσπαθούν να σωθούν απελπισμένα και δεν ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι μετά, αν κανείς μπλέξει. Ναι, είναι μια άλλη ιστορία και αυτή. Μια άλλη ιστορία. Αλλά καλό είναι το προλαμβάνει να αποτοθεραπεύει. Σωστό αυτό, αλλά και εις περίπτωση που κανείς έχει εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Και αυτά θα μας τα πείτε. Φαντάζομαι ότι κάποιοι, αν έχουν έτσι χωρίς να το αντιληφθούν, μπλέξει με τέτοια πράγματα, πάλι, για το πώς θα απεμπλακούν. Το αντίδοτο είναι η μετάνοια. Μετάνοια. Μετάνοια εξομολόγησης, τη ευχαριστία, με όλα αυτά όταν κανείς ξεμπλέκει από αυτή την ιστορία και αρχίζει να ζει πάλι. Μάλιστα. Διότι όπως τονίζει και ο Άγιος Κυπριανός, εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Επομένως, ο μονόδρομος για τη σωτηρία είναι η εκκλησιαστική σωτηρία. Μιλάμε για τον Άγιο Κυπριανό, ο οποίος ήταν περίφημος μάγος, οπότε είναι και ο πρώτος που κατέγραψε. Μετανόησε και βλέπετε ότι ανετράπησαν τα πάντα και πλέον... Δίωσε από μέσα όλη αυτή τη σκοτεινή ακριβώς τέχνη. Ακριβώς. Και αυτό, επειδή με ρωτήσατε για το τι διδάσκει η Εκκλησία, το βλέπουμε μέσα στους κανόνες της Εκκλησίας, οι οποίοι διαμέν τους, θα μπορούσα να σας διαβάσω και κείμενα, αλλά θα σας αποδώσω περισσότερο το νόημα, για να μεταφέρω το νόημά τους, για το πόσο ασυμβίβαστα είναι αυτά τα πράγματα, όπου λέει, διά τους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τη μαγεία, τους μάγους δηλαδή, τους θεωρεί ότι είναι στην ίδια κατηγορία ευθύνης με αυτούς οι οποίοι έχουν εκουσί ως φωνεύση. Μάλιστα. Με τους φωνιάδες. Γι' αυτό και τους ορίζει επιτίμιο ο Μέγας Βασίλειος 20 χρόνια αποχή από τη Θεία Ευχαριστία. Πολύ βαρύ, πραγματικά. Πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ αυτό. Επίσης και για αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν και παραδίδονται στους μάγους και θέλουν να μαθητεύσουν να γίνουν και αυτοί μάγοι, και σε αυτούς βάζει το επιτίμιο της 20ετίας, διότι είναι ένα φρικτό αμάρτημα και είναι μια αυτοκτονική τάση. Πας δηλαδή γυρεύοντας για να καταστραφείς. Επίσης, για να καταλάβετε τη σοβαρότητα του πράγματος, για να μην μείνει καμία αμφιβολία σε κανένα, άλλος κανόν της Εκκλησίας, μιας τοπικής συνόδου της Λαοδικίας, μας λέγει ότι εάν κάποιος ασχολείται με την οποιαδήποτε μορφή μαγείας, που θα αναφέρουμε και στη συνέχεια, θα τα πούμε ακριβώς μετά για να καταλάβει ο κόσμος αναλυτικά τι είναι η μαγεία. Και αυτός, εάν το κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει κληρικό, να χειροτονηθεί. Έστω και αν μετανοήσει, δεν μπορεί να γίνει κληρικός αν έχει πράξει αυτό είναι το πράγμα. Κόλλημα. Είναι κόλλημα ιεροσύνης. Όπως επίσης, και αν κανείς όντας κληρικός ασχολείται με τη μαγεία, καθαιρείται. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή να συμβίβασει. Δεν συνάδει με τίποτα αυτό.
Παρότι δεν σας κρύβω ότι έχω διαβάσει κατά καιρούς, έχει πέσει την αντίληψή μου, ότι στην Αγγλικανική Εκκλησία έχουμε περιστατικά ιερέων που ασχολούνται παράλληλα και με τη μαγεία, με διάφορες μορφές της δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόκληση μου, για την πάσα αυτή, για να πούμε, η Αγγλικανική, ο Αγγλικανισμός, ο Παπισμός, ο Προτεσταντισμός στις διάφορες εκδοχές δεν είναι Εκκλησία, είναι εκτός της Εκκλησίας, εφόσον είναι αιρέσεις, έχουν θέσει. Γι' αυτό και παραπέουν και συνεχώς βγαίνουν παραθυάδες και λοιπές. Επομένως, ας μην παρασυρώμεθα από το τι κάνουν. Βεβαίως, όταν κανείς είναι εκτός της Εκκλησίας, όλα αυτά συμβαίνουν. Επομένως, είναι στα χέρια του διαβόλου. Και απολογούμενη η Εκκλησία στην ουσία. Ακριβώς. Εάν υπάρχουν τέτοια τραγικά φαινόμενα που έχουμε και διαβάσει. Διότι είναι εκτός της Εκκλησίας. Όμως δεν αφορούν στην Εκκλησία αυτά. Επομένως, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Σωστά, σωστά. Να περάσουμε, Πάτερ μου, να δούμε τις μορφές, που είναι πολυπίκυλες οι μορφές της μαγείας. Ως ποιμένας και πνευματικός πατέρας, πάντοτε όταν έρχονται άνθρωποι καινούργοι να εξομολογηθούν, τους ερωτώ διάφορα πράγματα. Αυτή την πρώτη φορά, μάλιστα, για αυτές τις διάφορες μορφές της μαγείας και τη συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις και σε παραθρησκευτικές εκδηλώσεις, θα μιλήσουμε λίγα πράγματα γι' αυτό, επί τη ευκαιρία, ίσως άλλη φορά περισσότερα. Γιατί? Διότι οι συνέπειες είναι φοβερές. Όταν κανείς προστρέχει στους μάγους και ασχολείται με τη μαγεία, κατ' ουσίαν τι κάνει? Αποστασιοποιείται από τον Χριστό και από την Εκκλησία. Διότι, όπως θα θυμάστε, στο μυστήριο του βαπτίσματος, στους εξορκισμούς που είναι πριν από το καθαυτό μυστήριο του βαπτίσματος, τι ερωτά ο ιερεύς? Λέει, αποτάσσει το σατανά και πας στις έργες αυτού και λοιπά. Και απαντά ο ανάδοχος εξ ονόματος του αναδεκτού, αποτάσσουμε. Δηλαδή υπόσχεται ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το διάβολο. Και μετά του λέει, συντάσσει το Χριστό. Δηλαδή θέλεις να είσαι ενωμένος, συντεταγμένος με τον Χριστό, και λέει, συντάσσουμε. Άρα, όταν προστρέχει στο διάβολο τώρα και ζητάει βοήθεια, ουσιαστικά τι είναι? Σαν να λέει, αποτάσσουμε τον Χριστό και συντάσσουμε τον διάβολο. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από αυτό. Το να αρνείσαι τον Χριστό και την πίστη σου, προστρέχοντας και ζητώντας βοήθεια εις τον διάβολο. Και πολλές φορές βέβαια γίνει και το άλλο, το οποίο είναι κωμικό αλλά και τραγικό, κυρίως τραγικό, που βλέπεις να επικαλούνται και το Χριστό και το διάβολο για να είναι μέσα. Αλλά αυτό το είναι βλέπουμε και αυτό σήμερα και είναι και παρανητικό και επικίνδυνο. Βέβαια, είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ο Χριστός είναι ανεπαρκής και χρειάζεται για την επικουρία του διαβόλου. Είναι φοβερά πράγματα και όμως συμβαίνουν πολύ τακτικά. Γι' αυτό και τα υπογραμμίζω και τα λέω στους ανθρώπους οι οποίοι πάσουν από μεγάλη άγνοια και για να τα συνειδητοποιήσουν. Και τους λέω ότι άλλες αμαρτίες που θεωρούνται πολύ σοβαρές είναι ελαφρότερες έναντι αυτών, οι οποίες είναι καταλυτικές, διότι θέτουν εαυτούς εκτός της εκκλησιαστικής ζωής. Αυτό στην αρχή, για να έρθουμε τώρα στις διάφορες μορφές μαγείας. Θα τις πούμε πρώτα επιγραμματικά, ναι, και μετά θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα τις δούμε αναλυτικότερα, γιατί πολύ πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον να ενημερωθεί ο κόσμος για το ποιες είναι ακριβώς, είτε αθώες είτε πιο σοβαρές, έτσι, και τους κινδύνους που ελοχεύουν. Οι διάφορες μορφές μαγείας, λοιπόν, λιμένονται κυριολεκτικά την κοινωνία και είμαι βέβαιος ότι και οι τηλεθεατές θα εκπλαγούν από μερικά πράγματα τα οποία θα ακούσουν, όπως το εκπλήττονται και τα πνευματικά μου, αυτοί που έρχονται, στην εξομολόγηση, μου λένε και αυτό είναι, και αυτό είναι, και αυτό είναι. Δεν το φαντάζονται που πέφτουν, σε τι λούμπα πέφτουν με το να προστρέφουν σε αυτά τα πράγματα. Έχουμε καταρχήν τις διάφορες μορφές της μαντίας. Είναι η καφεμαντία, είναι η χαρτομαντία, είναι η χειρομαντία, είναι η ονειρομαντία, οι οποίες είναι τόσο διαδεδομένες, νομίζω δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έχουν γίνει τόσο οικίες στην καθημερινότητα, που δεν αποτελεί για κανέναν
έτσι η αίσθησή του, θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό το να διαβάσει την εφημερίδα τα άστρα. Ακριβώς. Τι λένε τα άστρα σήμερα. Είναι ή τον ονειροκρίτη. Ακριβώς. Είναι η αστρολογία, δηλαδή τα ζώδια, που στη ζωή πολλών ανθρώπων έχουν υποκαταστήσει την καλημέρα και την καλησπέρα. Έτσι. Τι ζώδιο είσαι, είναι η ερώτηση. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Μάλιστα. Και θα εξηγήσουμε γιατί είναι δαιμονικό και μαγικό και απαράδεκτο. Αυτό το φαινομενικά αυτό λοιπόν είναι πόσο δαιμονικό. Ακριβώς. Είναι. Το, επίσης η χρήση διαφόρων μαγικών συμβόλων. Πέταλα, μάτια, σκόρδα, χάντρες, σύμβολα κλπ. Φυλαχτά κλπ. Φυλαχτά διάφορα δαιμονικά με διάφορα δαιμονικά πράγματα μέσα. Τα οποία είναι επίσης στην ημερησία διάταξη και τα βλέπεις να τα φορούν οι άνθρωποι επάνω, να τα βάζουν στα μωρά παιδιά και να τρελαίνονται τα παιδιά. Χαϊμαλιά και λοιπά. Ναι, μετά να τα έχουν στο αυτοκίνητο, να τα έχουν στο γραφείο τους. Έχω τέτοια οδυνηρή εμπειρία από τέτοια φαινόμενα που γι' αυτό εκείνο το οποίο το λέω εκ προημίου, ας πούμε, όταν βλέπω τέτοια πράγματα, όπου κι αν είναι, πέταξε τα από πάνω σου, θέλεις, ελκύεις με αυτά το διάβολο και φέρνεις το αντίθετο αποτέλεσμα του επιδιωκομένου. Μετά είναι τα ξεματιάσματα, η λευκή μαγεία που λέμε, οι βασκανίες. Μετά είναι αυτά, ο medium πνευματισμός. Μετά είναι οι διάφορες μορφές από προλήψεις και δυσδαιμονίες. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικώς στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε λοιπόν μια, βάλω μια ανωτελεία, πάτερ μου, και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Κοντά μας είναι σήμερα ο πατήρ Γεώργιος Ευθυμίου, επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εφημέριος του Πανεπιστημιακού του Ιερού Ναού στην Καπνικαρέα. Συζητάμε το πολύ ενδιαφέρον θέμα, το φαινόμενο της μαγείας στην εποχή μας, και ήδη έχουμε ξεκινήσει μια αναφορά ακριβώς για τις μορφές, πάντερ, της μαγείας, όπως είπαμε. Να δούμε λοιπόν τώρα αυτά τις αθώες και τις περισσότερο σοβαρές φαινομενικά, πόσο εμπλέκονται με τον δαίμονα στην ουσία. Ακριβώς. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι αισθάνονται, όχι μόνο στην εποχή μας λόγω της κρίσεως, που ίσως έχουν ενταθεί αυτά τα φαινόμενα, σε κάθε εποχή, αποστασιοποιούμενοι από τον Χριστό και μη ζώντας μια συνειδητή εκκλησιαστική ζωή, είναι, όπως λέμε, ατύχιστη, αθωράκιστη και πραγματικά αισθάνονται μετέωροι στο κενό. Και επειδή... Εξού και η ανασφάλεια δηλαδή που προκύπτει μετά και η αναζήτηση διαφόρων κάποιων ερισμάτων. Ερισμάτων και εκεί είναι ακριβώς το επικίνδυνο, η παγίδα. Και επειδή κοινώς παρανομαστεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων είναι ότι αυτή η αποστασιοποίηση από την Εκκλησία, το ότι εγωιστικά αυτονομούνται και, να πω μια λέξη της αργό, σνομπάρουν την Εκκλησία και σου λέει αυτά είναι παροχημένα πράγματα, είναι άλλης εποχής, εμείς είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, σύγχρονοι, μοντέρνοι άνθρωποι και δεν τα χρειαζόμαστε κλπ. Τόσο αισθάνονται αυτό το τεράστιο κενό μέσα τους και δεν καταφεύγουν στο Χριστό, δεν καταφεύγουν στην Εκκλησία για να επιλύσουν τα προβλήματά τους, αλλά καταφεύγουν στο διάβολο. Αυτό είναι το τραγικό, πάτερ. Αυτό είναι. Αυτό ότι είναι... θεωρούν ξεπερασμένο το Χριστό και δυστυχώς μετά αναζητούν καταφύγια. Ακριβώς. Στο διάβολο. Και υπάρχει ο διάβολος, ο οποίος είναι πολυμήχανος. Εξάλλου εξασκεί την επιστήμη αυτή. Ακριβώς. Από την εποχή του Αδάμ. Προϊόντα για όλους. Και για τους γραμματισμένους και για τους ολιγογραμμάτους και για τους αγραμμάτους. Για όλους. Για όλα τα βαλάντια και για όλες τις πνευματικές καταστάσεις. Οπότε δεν πρέπει να είναι ήσυχοι κάποιοι που θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι μορφωμένοι και δεν κινδυνεύουν. Θα μπορούσα να σας μιλάω για ώρες, αλλά θα πούμε ενδεικτικώς μερικά πράγματα. Είναι λοιπόν από τις ερωτήσεις που κάνω, η πλήστη των ανθρώπων βλέπουμε ότι κάποια στιγμή της ζωής τους έχουν καταφύγει στη χαρτομαντία, να τους ρίξουν τα χαρτιά. Μάλιστα. Ή να τους πούν τον καφέ, το φλιτζάνι που το γυρίζουν. Και το... Ή να τους πούν τη μοίρα τους, αυτό που με τις γύφτισες που κυρίως που γυρίζουν στους δρόμους και λέει πες μου τη μοίρα σου. Και
Επίσης και την εξήγηση των ονείρων, ονειροκρίτες, καζαμίες και ούτω καθεξής. Εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αλαζόνες και επιρμένοι και εγωιστές και απορρίπτουν την Εκκλησία, είναι τρομαγμένα παιδάκια και κάθονται φοβισμένοι μπροστά στα τέκνα αυτά του διαβόλου, όπως τους χαρακτηρίζει ο μάγος ο διάβολος, και δίνουν όσο όσο. Και δεν είναι οι αγράμματοι, μην πιστέψετε κάτι τέτοιο. Θυμάμαι ήταν στη γειτονιά όπου μεγάλωσα στο Παγκράτη, ήταν μια καφετζού στον ίδιο δρόμο. Να βλέπατε τότε, εκείνα τα χρόνια που ήμασταν παιδιά, δηλαδή που δεν υπήρχαν και πολυτελή αυτοκίνητα, να δείτε Mercedes και πολυτελή αυτοκίνητα. Όλη η καλή κοινωνία περνούσε από εκεί. Όλη η καλή κοινωνία περνούσε από εκεί. Μάλιστα. Ακριβώς. Και δυστυχώς συνεχίζεται. Ναι. Βλέπουμε όλους τους επώνυμους οι οποίοι πρώτα ρωτάνε Μπράβο. Την αστρολόγο για να ξεκινήσει η μέρα τους, διαφορετικά Μπράβο. Θεωρούν και τον εαυτό τους απροστάτευτο. Και επιχειρηματίες και όλα τα και κυβερνήτες που... τώρα, πάλι θα κάνω μία μικρή, έτσι, ιστορικά έχουμε στοιχεία, θα είχα διαβάσει, ο Χίτλερ, ο οποίος χρησιμοποίησε και στη σβάστικα που είναι και καθαρά μαύρη μαγεία ναι. σαν σύμβολο, είχε 4 μάγους συμβούλους. Μάλιστα. Έχω διαβάσει. Και αντίστοιχα ο Στάλιν 3, εκτός από τους συμβούλους, τους υπόλοιπους, είχαν μάγους συμβούλους. Ακριβώς. Επομένως αυτό είναι κοινός τόπος και εκεί δείχνει την ανασφάλεια αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Εντελός, που είναι αγαπητός σε όλους μας, λέει «Εάν αγαπάς τον Χριστό και ζεις κατά το θέλημά σου, δεν φοβάσαι τίποτα». Τίποτα. Έτσι. Εάν όμως δεν αγαπάς τον Χριστό και είσαι απομακρυσμένος από το θέλημά του, τότε τρέμεις και τον ίσιο σου, ας είσαι και βασιλιάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί όλοι αυτοί που έχουν, εξουσίες και έχουν δόξες, στην ουσία είναι ανασφαλείς. Ακριβώς. Μην τους βλέπουν που καμώνονται στην τηλεόραση και κάνουν τους σπουδαίους. Είναι φοβισμένα ανθρωπάκια, εφόσον ζουν με αυτόν τον τρόπο και έχουν επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Ακριβώς. Λοιπόν, επομένως προσπαθούν εκεί να δουν τι θα τους συμβεί εις το μέλλον ή πώς θα αποφύγουν το α ή το β ή το γ. Και φυσικά εκεί ο διάβολος, για να χρησιμοποιήσω πάλι μια φράση της αργό, τους δουλεύει ψηλό γαζί και τους έχει υποχειρίους και τους εκμεταλλεύεται και οικονομικός, αλλά και το σπουδαιότερο, ψυχικός, τους απομυζά όλη την εκμάδα και τους απομακρύνει από τη ζωή της Εκκλησίας, άρα από τη ζωή και τη σωτηρία. Είναι βέβαιο ότι στο τέλος καταστρέφονται οι άνθρωποι που γίνονται όργανα και προσκυνούν. Απολύτως. Και αυτό το βλέπω που έρχονται, αφού έχουν κάνει αυτή την περιήγηση σε όλα αυτά τα δαιμονικά μέσα και τεχνάσματα, όπως πάλι ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός λέει, δαιμονικά τεχνάσματα τα λέει αυτά τα μαγικά, αφού έχουν περιηγηθεί όλα αυτά τα δαιμονικά τεχνάσματα, έρχονται στο πνευματικό και λένε αυτά που σας είπα προηγουμένως και ζητούν τη βοήθεια της Εκκλησίας, αφού εξίντρισαν όλα τα δαιμονικά μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μετά έχουμε την αστρολογία. Ας πούμε δύο λόγια παραπάνω για την αστρολογία, yeah. γιατί δυστυχώς έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας. Η αστρολογία είναι μια, δεν έχει καμία σχέση με την αστρονομία. Η αστρονομία είναι επιστήμη που μελετά τα φυσικά φαινόμενα. Η αστρολογία είναι η δαιμονολογία, η οποία πιστεύει ότι επί τη βάση της κινήσεως των διαφόρων πλανητών και λοιπά, εξαρτάται η ζωή των ανθρώπων. Επομένως πιστεύουν ότι αν κανείς γεννήθηκε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ότι θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, άρα δεν είναι ελεύθερος, άρα δεν είναι και υπεύθυνος. Εφόσον γεννήθηκε τότε και δεν το επέλεξε αυτός πότε θα γεννηθεί, είναι σαν αυτά που είπατε στην αρχή για τα παραμύθια με τις μάγισσες και τις νεράιδες. Αν είναι δυνατόν ότι μια μοίρα σε μοίρανε και ότι αυτό προσδιορίζει τη ζωή σου, αυτό είναι βλάσιμο να το πούμε. Διότι ο Χριστός μας έπλασε κατ' εικόνα, επομένως λογικούς και ελευθέρους. Ενώ αυτοί μας λένε ότι είμαστε ούτε λογικοί, είμαστε ούτε ελεύθεροι, αλλά είμαστε παιχνίδι της μοίρας. Είναι, γι' αυτό σας λέω, δεν είναι τυχαία ούτε αθώα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι καθαρά δαιμονικά και εξόχως επικίνδυνα. Ή όπως επίσης θα μπορούσαμε να πούμε
όπως υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια ομαδοποίηση. Όσοι γεννήθηκαν τότε είναι το ίδιο πράγμα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Είναι βλάσιμα πράγματα αυτά και δεν πρέπει κανείς να τα υποτιμήσει. Γι' αυτό εγώ τους λέω, λέω στους ανθρώπους όταν τους τα επισημαίνω αυτά, πάρτε αυτόματο διαζύγιο από αυτά. Έτσι. Αυτόματο διαζύγιο. Εδώ και τώρα, όχι αύριο, αυτόματο διαζύγιο, γιατί αλλιώς διακινδυνεύετε τη σωτηρία σας και δεν ξέρουμε πότε έρχεται ο θάνατος και αν φύγουμε αμετανόητοι. Λοιπόν, επίσης έχουμε τα μαγικά αυτά σύμβολα, πέταλα, μάτια, χάνδρες, κόρδα, δίχτυα και διάφορα άλλα, λέω τα πιο συνηθισμένα, τα οποία φορούν οι άνθρωποι ή έχουν στο αυτοκίνητο, στο γραφείο τους, το βάζουν στα παιδιά κλπ, με τα οποία πιστεύουν ότι αποτρέπουν τη δαιμονική ενέργεια. Ενώ στην πραγματικότητα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Λειτουργούν ως μαγνήτες. Αυτή, πατέρι, είναι ελκύουν. Η μορφή της λευκής μαγείας. Υποτίθεται ότι είναι για το καλό. Η χρήση στο μαγείο. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάκριση λευκής και μαύρης. Γιατί ο κόσμος ίσως είναι ευάλωτος κυρίως στη λευκή. Ευχαριστώ και για την πάσα αυτή. Λοιπόν, αυτή είναι μια, η χρήση των μαγικών αυτών συμβόλων, η οποία μαυρίζει κυριολεκτικά τη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι το κάνουν για καλό υποτίθεται, αλλά υφίστανται τέτοιες αρνητικές ενέργειες που τρομοκρατημένοι έρχονται στο πνευματικό και τα επισημαίνουμε και διαβάζοντας την ευχή και πετώντας, εξαφανίζοντας αυτά όλα και τους λέω σπάστε τα και πετάξτε τα, όχι πετάξτε τα απλώς να τα ξεφορτωθείτε εσείς, να τα φορτωθεί κάποιος άλλος, σπάστε τα και πετάξτε τα. Αυτά που υποτίθεται τα παίρνουν κάποιοι γιατί ναι, αφελώς νομίζουν ότι είναι για την προστασία τους, γίνονται σημεία εφελκισμού. Βεβαίως, των κακών πνευμάτων. Δαιμονικές ενεργείες και είναι ντροπής και οδύνης αίτιων να τα βλέπουμε αυτά στην Ορθόδοξη Ελλάδα, διότι είχα πάει στη ένα προσκυνηματική επίσκεψη στη Μικρά Ασία, εκεί στα μέρη τα αγιασμένα, εκεί να δείτε τι μαγικά σήμερα να τα έχουν αρμαθιές ολόκληρες. Οι άνθρωποι εντάξει έχουν, είναι εκτός της εκκλησίας, εκτός της πίστεως και είναι μυρολάτρες. Γι' αυτό και ανθεί τελευταία ο θρησκευτικός τουρισμός και ναι. Καμιά φορά λέει κανείς ότι είναι παράδοξο που επιτρέπουν, αλλά εκεί καθαρά γίνεται για λόγους εμπορικούς. Ναι, αυτό όχι, δεν λέω ότι τα κάνουν οι Ορθόδοξοι, οι Μουσουλμάνοι. Οι Μουσουλμάνοι τα έχουν, είναι φοβερό πράγμα. Ανοίγουν τις εκκλησίες για να πηγαίνει ο κόσμος και αυτοί ναι. Πουλάνε οτιδήποτε, όπως λέτε εκεί. Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά η στιμάρουη μαγεία, είναι η γνωστή μαγεία που είτε θέλουμε να αποφύγουμε κάτι ή να προκαλέσουμε κακό σε άλλον. Στη μαύρη και μαγεία κάποιος δηλαδή θέλει ξεκάθαρα να κάνει κακό σε κάποιον άνθρωπο. Ακριβώς. Και επίσης και εκεί χρησιμοποιούν τρίχες, αυτά κόκαλα και τέτοια πράγματα ας πούμε, τα οποία τα βάζουν. Κέρινα ομοιώματα, κάτι τέτοιο. Κέρινα ομοιώματα, βελόνες κλπ. Ναι, ακριβώς. Και εάν ο άλλος κατά του οποίου το κατευθύνουμε είναι ατύχιστος, δηλαδή εκτός της εκκλησίας, αλλή μόνο του. Διότι ο διάβολος ως βαποράκι μεταφέρει τη δαιμονική αυτή ενέργεια στον άλλο και πλήττεται. Ο διάβολος δηλαδή, θα ρωτούσε κανείς, έχει τόσες τρομερές υπερφυσικές δυνάμεις? Όχι, δεν είναι υπερφυσικές δυνάμεις. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Πολύ ωραία η ερώτηση σε αυτή. Δεν έχει καθόλου υπερφυσικές δυνάμεις. Απλώς εμείς του δίνουμε δικαιώματα. Εάν εμείς ζούμε, όπως είπαμε, εκκλησιαστικά, δεν μπορεί να μας αγγίξει. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Ο Θεός του επέτρεψε να υπάρχει, ούτως ώστε με αυτές τις τρικλοποδιές που μας βάζει για να τον ξεπερνούμε και να γινόμαστε καλύτεροι, να αγιαζόμαθα. Δεν έχει την παραμικρή ακόμα δύναμη. Και ο διάβολος λοιπόν που έπεσε μπορεί να γίνει στο σχέδιο του Θεού, στη σωτηρία των ανθρώπων. Ναι, όχι επειδή όργανο, το θέλει. Χωρίς να το θέλει. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Θεός. Να εξηγούμεθα. Ακριβώς, σίγουρα. Ναι. Όπως και σήμερα η κρίση. Μπορεί, ναι. Μπορεί να θέλουν κάποιοι την να Ελλάδα ευκαιρία, να την διαλύσουν. Και σίγουρα δεν θέλουν κάποιοι το καλό της Ελλάδος, αλλά η κρίση. Και να γίνει ευκαιρία μέσα, γίνει από μας. Μέσα από τη μετάνοιά μας. Μέσα από τη μετάνοιά μας. Και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη λευκή μαγεία, είναι η μαγεία με το θρησκευτικό περιτύλιγμα. Αυτό το βλέπουμε στα ξεματιάσματα.
Εκεί να δείτε το τι γίνεται. Βλέπει κανείς τις μεθοδίες του διαβόλου και βλέπει και την αφέλεια και την ανοησία των ανθρώπων. Λοιπόν, οι περισσότεροι παρασύρονται σήμερα, ναι, κυρίως πειθόμενοι ότι θα τους λύσει ένα πρόβλημα κάποιος καλός. Ακριβώς. Που ξέρει να ξεματιάζει ή να λύνει. Ακριβώς. Τα μάγια. Χωρίς να ξέρουν και πάνε σε διαφόρους έξω. Βάζουν το κεφάλι στον τορβά με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται, ποια είναι η συνήθις διαδικασία, δεν έχει πρωτοτυπία, είναι, στο σενάριο είναι δεδομένο. Ζει κανείς εκτός της εκκλησίας, δεν ζει μια συνειδητή εκκλησιαστική ζωή, άρα είναι ατύχιστος, όπως είπαμε, και αθωράκιστος. Κάποιος τον επιβουλεύει τα νιάτα, την ομορφιά του, τον πλούτο του, την καλή του εργασία ή οτιδήποτε άλλο. Ο διάβολος το βαποράκι μεταφέρει αυτή την ενέργεια, τον βρίσκει τον άλλον να είναι αθωράκιστος, ευάλωτος, και χτυπιέται, λοιπόν, που είναι ευάλωτος, τον χτυπάει και όπως φαίνεται από ό,τι ακούω από αυτά που μου λένε οι εξομολογούμενοι, είναι πολύ οδυνηρή αυτή η εμπειρία. Και τότε, επειδή υπάρχει από τους ιδωλολατρικούς χρόνους αυτή η συνήθεια να προσφεύγουμε σε κάποιον ο οποίος ξεματιάζει και ξέρει από αυτά τα πράγματα. Τα μάγια, λύνει τα χειρότερα μάγια, μετά. Ναι, ναι. Πηγαίνουμε λοιπόν σε αυτόν ο οποίος λέει, εδώ είναι η διαφορά της λευκής από τη μαύρη μαγεία, λέει ένα τροπάριο για να σου ρίξει στάχτη στα μάτια, μετά λέει και τις μαγικές λέξεις, ρίχνει ή λάδι στο νερό ή αλάτι ή κάτι σκοινιά, χρησιμοποιούν διάφορα μέσα, χασμουριέται φοβερά και επώδυνα και μετά ο άνθρωπος γίνεται περδίκη και λέει, α, ελευθερώθηκα, πολύ σπουδαίος αυτός ο ξηματιαστής, καημένε και ταλέπορε άνθρωπε, ούτε σπουδαίος είναι, ούτε φοβερός είναι, ούτε τίποτα σπουδαίο έφραξε. Απλούστατα, αυτός σαν μάγος, σαν διάμεσο, επικαλέστηκε το δαιμόνιο το οποίο σε έριξε, το βαποράκι που είπαμε σε έριξε, και το οποίο αναστέλει προσωρινά την ενέργειά του αυτή για να σε έχει στο χέρι. Και την άλλη στιγμή θα σε ξαναρίξει. Και επειδή είδες εντός εισαγωγικών καλό, θα ξανακάνεις το ίδιο και θα έχεις το χέρι. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος καταφέρει σε αυτά τα πράγματα είναι δεμένος χειροπόδαρα. Είναι δεμένος στον ιστό της αράχνης. Έτσι. Πάτρο μου, τώρα έρχεται το κρίσιμο ερώτημα. Τι θα πρέπει να κάνει, κανείς για να απαλλαγεί. Για να μην πάει σε λάθος δρόμο. Μπράβο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η βασκανία υπάρχει. Σαν ενέργεια δαιμονική. Ασφαλώς. Λοιπόν, το πρώτο που θα κάνει είναι να κάνει την προσευχή του. Εάν είναι σε ώρα και ημέρα που δεν μπορεί να πάει να βρει ένα ιερέα να του διαβάσει τη σχετική ευχή, θα κάνει την προσευχή του με ζέση καρδίας και ο Θεός θα τον λυτρώσει. Εάν έχει τη δυνατότητα, θα πάει στην εκκλησία, θα βρει τον ιερέα, θα του πει, Πάτερ μου, θέλω να μου διαβάσετε αυτή την ευχή, θα φορέσει το πετραχύλιο ιερεύς και θα διαβάσει την ειδική ευχή που υπάρχει στην εκκλησία. Υπάρχει λοιπόν ειδική βεβαίως, ευχή. Την οποία διαβάζει μόνο ο ιερεύς με πετραχύλιο, όχι ο καθένας. Και όχι η γειτόνισσα. Όχι η γειτόνισσα. Ακριβώς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ο διάβολος το βάζει στα πόδια. Δηλαδή τρέμει και το σταυρό, τρέμει και το πετραχύλι και το βάζει στα πόδια. Αυτό το λέω συνήθως είναι το 166. Είναι η παροχή πρώτων βοηθειών. Έτσι. Όπου αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα. Βεβαίως, εάν ο άνθρωπος συνεχίσει να ζει, γυρίσει πλευρό και συνεχίσει να ζει ερήμην Χριστού, ο διάβολος φυσικά θα τον επισκεφθεί και πάλι με δική του ευθύνη. Σημαντικό. Η ριζική θεραπεία ποια είναι, γιατί αυτό είπαμε ήταν το 166. Αυτό. Η ριζική θεραπεία, μετάνοια, εξομολόγησης και εκκλησιαστική ζωή. Τότε θα τα ξεχάσει. Θα ξεχάσει ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και να τη λέει, να σας διαβάσω ακριβώς ένα κειμενάκι μικρό του γέροντος Πορφυρίου, του Αγίου Γέροντος, που ήταν και πνευματικός μου πατέρας επί χρόνια. Μεγάλη ευλογία. Ο οποίος λέει για το συγκεκριμένο θέμα, η βασκανία είναι πολύ άσχημο πράγμα. Είναι η κακή επίδραση που γίνεται όταν κανείς ζηλέψει και ωρεχθεί κάτι ή κάποιον. Θέλει μεγάλη προσοχή. Η ζήλια κάνει πολύ κακό στον άλλον. Αυτός που βασκαίνει δεν το βάζει καν στο νου του ότι κάνει κακό.
Είδατε τι λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Βασκανία γάρ φαυλότητος, άμα βρει τα καλά. Όταν όμως ο άλλος, ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος τώρα, είναι άνθρωπος του Θεού και εξομολογείται και μεταλαμβάνει και έχει πάνω του το σταυρό, δεν τον πιάνει τίποτα. Όλοι οι δαίμονες να πέσουν πάνω του δεν καταφέρουν τίποτα. Να το, αυτό που σας είπα. Τα λόγια ενός Άγιου Γέροντας της Εκκλησίας. Ενός Αγίου Γέροντας που επιβεβαιώνουν αυτά που είπαμε. Που είχατε και τη μεγάλη ευλογία να έχετε πραγματικό. Ακριβώς. Επομένως, και εμείς εάν φορούμε το σταυρό κατάσαρκα, πάντοτε το σταυρό και όχι άλλα μαγικά σύμβολα. Διότι τότε αξιοδετερούται η ενέργεια, αφού θέλουμε το διάβολο, ας είμαστε με το διάβολο. Δεν μπορούμε να είμαστε και με τον Χριστό και με το διάβολο. Ου δυνατέ τη δυσή κυρίε δουλεύει, δεν λέει ο Χριστό. Ή το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, επίσης, άρα είδαμε πόσο απαράδεκτο και δαιμονικό είναι αυτό το οποίο κάνει πολλοί κόσμος και είδαμε επίσης και ποια είναι τα φάρμακα και ο εκκλησιαστικός τρόπος αντιμετωπίσεως αυτού. Επίσης δύο λόγια για τον πνευματισμό και τα mediums, διότι και αυτό είναι μια άλλη πληγή. Μεγάλη έκσταση και ο πνευματισμός. Ναι. Να δούμε όμως τι ακριβώς είναι ο πνευματισμός. Ναι. Μπορεί να έχει πεθάνει ο πατέρας μας, η μάνα μας, η γυναίκα μας, το παιδί μας κλπ. Λέγεται και νεκρομαντία, θα λέγαμε. Είναι μια μορφή, μια μορφή έτσι. Λοιπόν, οπότε θέλω να το δω, θέλω να το ακούσω, θέλω να συζητήσω μαζί του. Είναι ο πόθος των ανθρώπων. Και τρέχουν στα mediums. Τα mediums τι είναι? Μάγοι, δηλαδή δαιμονισμένοι άνθρωποι, ότι οι μάγοι είναι δαιμονισμένοι. Είναι τέκνα του διαβόλου, όπως είπα ο Κοσμάς Έτολος. Πηγαίνω στους μάγους και λέει, κάνε μια επίκληση να μου φέρεις τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου, τον πατέρα μου, ξέρω εγώ, να τον ακούσω, να μιλήσω μαζί του. Και πράγματι εκείνος κάνει τα μαγικά του κόλπα και τα δαιμόνια, οι οποίοι είναι και περίφημοι ηθοποιοί και υποκριτές, υποκρίνονται τη φωνή του δαιμονίου, του δικού μας, του προσωπικού μας ανθρώπους και νομίζουν ότι μιλάμε με τον άνθρωπό μας, ενώ μιλάμε με τα δαιμόνια. Επομένως εκμεταλλεύονται τον πόνο ακριβώς για την απώλεια. Φυσικά με το αζημίωτο. Συγγενών και φίλων ανθρώπων. Όλα αυτά γίνονται με το αζημίωτο φυσικά. Βεβαίως. Λοιπόν, επίσης και δύο λόγια για μια άλλη μεγάλη και διαδεδομένη πληγή που είναι αυτές οι δυσδαιμονίες, οι οποίες επίσης είναι από αρχαιοτά των χρόνων. Αν διαβάσετε τις εργασίες των λαογράφων του Νικολάου Πολίτη, του Φέδωνος Κουκουλέ και άλλων έτσι επιστημόνων που έχουν κάνει συλλογές, είναι χιλιάδες και τόμοι ολόκληροι από διάφορες τέτοιες μορφές μαγείας, μαντίας, δυσδαιμονιών κλπ. Γιατί όπως είπαμε ο διάβολος είναι πολυόνυμος και πολυμήχανος και πολύμορφος απατεών. Επομένως αν δεν σε πιάσει με το ένα θα σε πιάσει με το άλλο. Επομένως έχουμε τα πιο διαδεδομένα σας λέω τώρα έτσι ελάχιστα μπροστά στο πλήθος. Είναι παραδείγμα σου λέει είναι τρίτη ή είναι 13. Άρα δεν ξεκινώ να κάνω μια δουλειά ή δεν βγαίνω από το σπίτι μου. Ή μαύρη γάτα κλπ. Είδα μαύρη γάτα, κόκκινο σκύλο στο όνειρό μου ή δεν ξέρω τι. Ή χτύπα ξύλο, το οποίο ανάγεται στην πίστη των δρυίδων, οι οποίοι ήσαν ιδωλολατρικά φύλλα στη Δυτική και στη Βόρειο Ευρώπη και οι οποίοι πίστευαν ότι οι θεότητες κρύβονται μέσα στα δέντρα και επομένως το χτύπα ξύλο ανάγεται σε αυτή την πίστη, την ιδωλολατρική. Και εμείς τα κάνουμε χριστιανοί όντως και νομίζουμε ότι είμαστε και χριστιανοί. Φτού να μην βασκαθείς. Όλα αυτά με το δεξί να μπεις και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι, τα θεωρούμε εντελώς αθώα. Είναι προλήψεις ή δυσδαιμονίες με τα οποία ουσιαστικά επικαλούμεθα τα δαιμόνια και επομένως αμαυρώνουμε τη ζωή μας και διακινδυνεύουμε τη σωτηρία μας. Πάτε μου, ειδικά στην Ελλάδα για να κλείσουμε και στην αρχαία Ελλάδα ανθούσε η επιστήμη αυτή των σκοτεινών τεχνών. Έχουμε το μαντίο των Δελφών με την πυθία. Βεβαίως. Κοιτάξτε. Η οποία πυθία ήξης αφήξης έπαιζε και το ρόλο της και διαμόρφωνε και σε επίπεδο
σημαντικό πολέμο κλπ. Ήταν το σημείο αναφοράς, έτσι. Βεβαίως. Στην ουσία ήταν μια δαιμονική κατάσταση και εκεί. Βεβαίως. Όπως σας είπα, η μαγεία και η ιδωλολατρία είναι αδερφοξάδερφα. Έτσι. Δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Επομένως, οι άνθρωποι εφόσον επορεύονται εν χώρα και σκιά θανάτου, ήσαν υποχείριοι, διότι κοιτάξτε, με την προπατορική αμαρτία ο άνθρωπος υποδηλώθηκε στο διάβολο, στην αμαρτία και στο θάνατο. Από όλα αυτά ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει και μας ελευθέρωσε, διότι λέει ήρθε ζητήσε και σώσε το απολωλός, και είναι αυτός ο οποίος ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου. Είναι φράση της Αγίας Γραφής. Επομένως, αν για εκείνους υπήρχε μια δικαιολογία, διότι δεν ήξεραν, ήταν μέσα στο σκοτάδι, σήμερα για μας δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Και διότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε και σαν μήνυμα. Διότι έχουμε το φως και να επιλέγουμε το σκότος. Είναι φοβερό. Θα ήθελα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έστω όμως και για ένα λεπτό, να μας δώσετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύγχρονης εποχής, μέσα από την εμπειρία σας ως πνευματικός. Γιατί η σημερινή εποχή, όπως είπαμε, με τα τόσα προβλήματα, που είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη σε παγίδες της μαγείας, θα πρέπει να προσέχουμε, να έχουμε τα μάτια μας 400. Έτσι. Θα ήθελα να μας δώσετε με το κλείσιμο της εκπομπής ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο επικίνδυνο είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, να μπλέξει στα δίχτυα της μαγείας. Ναι. Το ένα ήταν μια κυρία γραμματισμένη, με καλή κοινωνική θέση, με οικονομική κατάσταση κλπ. Είχε βγει, είχε ένα πεντοχίλιο, ήταν τότε με τις δραχμές. Ένα πεντοχίλιο στη τσάντα της και τη βρίσκει μια γύφτισσα στο δρόμο. Της λέει να σου πω τη μοίρα σου. Εκείνη λέει όχι δεν θέλω, ευχαριστώ. Έλα, έλα, της λέει, και επειδή τρέμουν μπροστά στις γύφτισσες και μπροστά στους μάγους, της λέει ασίμωσε να σου πω αυτό. Της δίνει το πεντοχίλιαρο και έμεινε ταπή και ψύχρεμη. Μάλιστα. Της το πήρε. Ένα άλλο, ήρθε ένα ζευγάρι και αυτοί γραμματισμένοι με καλή κοινωνική θέση και θέση εργασίας κλπ. Όπου ο άνθρωπος, ο οποίος είχε, όπως σας είπα, μια καλή θέση, μια επιχείρηση, ματιαζόταν εύκολα. Έπαιρνε τη γυναίκα το τηλέφωνο, αμάν πεθαίνω, ξεμάτιασέ με κλπ. 10 φορές την ημέρα. Ήρθαν λοιπόν, εξομολογήθηκαν και οι δυο, τους είπα αυτά εν εκτάσει, αυτά τα οποία είπαμε και εμείς εδώ προς τους ακροατάς μας, και έρχεται μετά από 2-3 μήνες και μου λέει, του λέω τι έγινε, πώς πάμε, αλλά no problem, το ξέχασα. Δηλαδή αν δεν πηγαίνεις γυρεύοντας, ο διάβολος δεν μπορεί να σε πιάσει. Αν του δίνεις δικαιώματα, σε πιάνει και σε φέρνει και σε ρίχνει κάτω με δική σου ευθύνη, διότι ο ίδιος από μόνος του. Το τονίζω αυτό και να το ξέρουν και αυτό να το κρατήσουμε και σαν επίλογο, τα λόγια σας αυτά, ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε και να μην δίνουμε δικαιώματα. Το διάβολο να μην τον φοβόμαστε, διότι όπως είπε και ο Γιώργος Πορφύριος, όλα τα δαιμόνια να μας προσβάλλουν. Εάν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, γαζωμένοι στην Εκκλησία, εδραίοι στην πίστη μας, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα και τίποτα. Ευχαριστούμε, Πατέρ Γιώργη. Πραγματικά νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε για μια μάστιγα, για μια επιδημία που μας έρχεται από τα παλιά και δυστυχώς αλωνίζει ως επιδημία και στις μέρες μας, στην εποχή μας, η μαγεία. Αγαπητοί μας φίλοι, να προσέχουμε, διότι και σήμερα η μαγεία κρύβει τόσους πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα στις εποχές αυτές που ο κόσμος έχει προβλήματα, σε μια εποχή που είναι πιο σύνθετη και πιο επικίνδυνη, υπάρχουν πολλές παγίδες, να μην συμμετέχουμε και να μην γινόμαστε θύματα, αλλά να ακολουθούμε τον δρόμο, τον ένα και μοναδικό δρόμο του Χριστού, που είναι και η καλύτερη προστασία. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Israel is very useful.
ημών παραπάντα στους θεούς. Αλληλούια. Πάντα όσα η θέλης εν ο Κύριος επίησεν, εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αφήσεις. Αλληλούια. Ανάλλον εφέλας εξεσκά του τη γης, ας τραπάσεις η ετών επίησεν. Αλληλούια. Ο εξάγων ανέμους εκ της αυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου, από ανθρώπου έως τύπους. Αλληλούια. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν έσω σου Αιγύπτε, εν Φαραώ και εν πάση τη δούλη αυτού. Αλληλούια. Ως επάταξε με την πολλά και απέκτηνε βασιλείς στρατέους. Αλληλούια. Τον Σιών βασιλέα των Αμορέων και τον Ορ βασιλέα της Βασάν και πάσας τα βασιλείας Κανάν. Αλληλούια. Κληρονομία, κληρονομία Ισραήλ λαό αυτού. Αλληλούια. Κύριε, το όνομα σου εις τον αιώνα και τον μνημοσυνόν σου η γενναία και γενναία. Αλληλούια. Ότι κρίνει Κύριος τον λαό αυτού παρακληθήσετε. Αλληλούια. Τα είδωλα των ελών αργύριων και χρυσίων μέγα χείρων ανθρώπων. Αλληλούια. Στόμα έχουσι και ουραλίσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ουκόψονται. Αλληλούια. Όντα έχουσι και ουκ ενός δυστήσονται, ουδέ γαρέστη πνεύμα εν το στόμα διαυτόν. Αλληλούια. Όμοιοι αυτοίς γεννητών υπηρούντες αυτών και πάντες υπεπιθόντες επ' αυτοίς. Αλληλούια. Ευλογήσατε τον Κύριον, αλληλούια. Οι φοβούμενοι τον Κύριον, ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ, αλληλούια.